Η τελετή αφής της φλόγας του φυσικού αερίου στη Νέα Μεσύμβρια αναμένεται σε λίγα λεπτά, καθώς στην πλατεία έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Ο Δήμαρχος με τους εκπροσώπους της ΕΔΑ ΘΕΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανοίγουν τις βάνες παροχής του φυσικού αερίου στο κτίριο του Δημαρχείου. Ολοκληρώνονται οι εργασίες επέκτασης. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί, ό,τι είχαμε προγραμματίσει για τη χρονιά του 2017 πραγματοποιήθηκε. Δίνουμε αέριο στη Νέα Μεσύμβρια. Ήδη συνδέθηκαν οι πρώτοι καταναλωτές. Μέσα στο 2018 θα συνεχιστεί να επεκταθεί το δίκτυο και θα δώσουμε αέριο σε πάνω από 200 οικογένειες. Είναι ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος του Δήμου Κουφαλίων είχα από τότε ξεκινήσει ενέργειες για να έρθει το φυσικό αέριο στα Κουφάλια. Και μέσα στο πρόγραμμά μας είχαμε βάλει να αρχίσει η επέκταση από Μεσύμβρια, Αγίαλο και Ξηροχώρη και σήμερα είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος που γίνεται πράξη αυτή η υπόσχεση που δώσαμε. Είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως. Λοιπόν, το σηκώνουμε, δεν θα κάνει μπαμ. Όχι. Έχει μόνο θετική ενέργεια. Αυτά είναι μόνο ασφαλή. Με το καλό να πάμε σε όλο το Δήμο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας, για τον τόπο μας και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μόνο θετικά ευεργετήματα. 3,5 χιλιόμετρα δικτύου έχει κατασκευαστεί στην περιοχή της Νέας Μεσύμβριας, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 250 αιτήσεις. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε επίπεδο διαβουλεύσεων, συνεργασιών αλλά και διευκολύνσεων που παρέχει στα δίκτυα φυσικών αερίων και στα διαδοτήσεις οποίες δίνει για το φυσικό αέριο, χρηματοδοτεί μέσα από το ΕΣΠΑ με ένα συγκεκριμένο ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ την επέκταση του φυσικού αερίου σε όλα τα αστικά κέντρα εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. 19 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έργα φυσικού αερίου στις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας το 2018. Ήδη στη χώρα μας το 50% της ενέργειας προέρχεται από το φυσικό αέριο και το 30% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τελετή αφής της φλόγας του φυσικού αερίου είναι σε εξέλιξη και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελος, δίνει την εντολή για το άναμα της φλόγας, ενώ αμέσως μετά πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό. Θα δώσουμε στους πολίτες Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να έχουν φθηνό καύσιμο, να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ενεργειακό αγαθό. Ένα καύσιμο το οποίο είναι και περιβαλλοντικό, έχει μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα, για την κλιματική αλλαγή και για το φαινόμενο θερμοκηπίου. Και βέβαια μπορεί να τροφοδοτήσει και την οικονομία, μιας και οι επαγγελματίες θα έχουν πλέον μια φθηνότερη παραγωγική δύναμη στα χέρια τους. Οι περιοχές που θα συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ο Λαγκαδάς, η Επανομή, η Μηχανιώνα, ενώ στη Θεσσαλία θα είναι ο Τύρναβος, η Ελασσόνα και η Καλαμπάκα.